Πάμε να μιλήσουμε για τον βηματισμό με 4 βήματα και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει. Και πότε το κάνουμε. Ο βηματισμός λοιπόν με 4 βήματα είναι ως εξής. Για τους δεξιόχειρες ο βηματισμός είναι δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό. Πάμε να το δούμε. Δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό. Αυτό τον βηματισμό τον χρησιμοποιούμε όταν βγάζουμε υποδοχή πιο μακριά από το μέσο του γηπέδου και πίσω, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη φορά. Και ένα δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι με αυτόν τον βηματισμό μπορούμε να βάλουμε και προσποίηση. Πάμε να το δούμε με προσποίηση το συγκεκριμένο βηματισμό. Κάνουμε δεξί-αριστερό, αλλάζουμε approach και κάνουμε προσποίηση. Αυτό το δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό είναι για τους δεξιόχειρες. Αντίστοιχα, αριστερό-δεξί, αριστερό-δεξί είναι για τους αριστερόχειρες. Πάμε να δούμε έναν απλό τρόπο πώς βρίσκουμε την σωστή απόσταση για να βρούμε το σωστό approach με τον βηματισμό μας. Πλησιάζουμε το φιλέ και ξεκινάμε την απόσταση από εκεί όπου το χέρι μας άμα καρφώνει να μην βρίσκει φιλέ. Άρα από εδώ γυρίζουμε και κάνουμε την απόσταση με δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό όπως και το approach μας. Δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό. Άρα, ένα κατάλληλο σημείο για να ξεκινήσουμε το approach μας είναι αυτό εδώ, ώστε να πάμε μετά και να κάνουμε δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό και να κάνουμε επίθεση.